Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Στην Αλεξανδρούπολη, ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής τι είπε για το λιμάνι, τη λιμενική ακαδημία αλλά και για το LNG. Ο Υπουργός Ναυτιλίας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεως στο Δημότυχο. Εξοδικαστικός μηχανισμός ή ένταξη στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη, ποια τα ωφέλη και ποια τα μειονεκτήματα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης Γιώργος Κουκουράβας μιλά για τις προτεραιότητες που θέτει η Αντιδημαρχία του. Με το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του κυρίου Κουρουμπλή ήταν ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Εκεί συναντήθηκε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Δούκα, και μίλησαν για όλα όσα δρομολογούνται από την πλευρά του Υπουργείου και της κυβέρνησης για την αξιοποίηση και η ανάπτυξη του λιμανιού. Στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης βρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής κατά την επίσκεψή του στον Εύρο. Ο κύριος Κουρουμπλής ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του Οργανισμού Χρήστο Δούκα για την πορεία των έργων που αφορούν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του λιμανιού, το οποίο, όπως επανέλαβε, δεν πωλείται αλλά παραχωρείται. Ένα λιμάνι που, όπως τόνισε για άλλη μία φορά, θα παίξει σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο. Ο Υπουργός όμως άκουσε και τα παράπονα των λιμενεργατών. Η χρονική στιγμή που επέλεξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και να επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη, τον Οργανισμό Λιμένα, ο οποίος διαχειρίζεται 4 λιμάνια στην περιοχή μας, πολύ σημαντικά το καθένα, με την ιδιαίτερη αξία του που έχει το καθένα. Δεν είναι τυχαία. Είναι σε μια στιγμή που έχει ξεκινήσει η διαδικασία να αξιοποιηθούν στο έπακρον οι δυνατότητες του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με τους διαγωνισμούς που ανοίγονται για την παραχώρηση λιμενικών εγκαταστάσεων σε υποψήφιους επενδυτές. Είναι τη στιγμή που τα λιμάνια, τα υπόλοιπα της Μάκρης και τα δύο της Αμοθράκης είναι σε μια διαδικασία σχεδιασμού ενός μοντέλου για τα λιμάνια, τα οποία θα εξυπηρετήσουν και την τοπική κοινωνία αλλά και την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της περιοχής. Η επίσκεψή του στην Σαμοθράκη αυτό ακριβώς σηματοδοτεί. Είναι μια στιγμή καλή για να του αναφέρουμε τα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις μας σαν οργανισμός και σαν τοπική κοινωνία, θα έλεγα, όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με τα παραπάνω ζητήματα. Η συζήτηση που έχει γίνει είναι σε πάρα πολύ καλό κλίμα, ιδιαίτερα θετικό. Η εκτίμηση του οργανισμού είναι ότι το σχέδιο θα προχωρήσει, το σχέδιο που αποτελεί εθνική στρατηγική πια, και επομένως με πρώτα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από όλα τα περιφερειακά λιμάνια, θα δούμε πολύ γρήγορα συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Κατήγγειλα στον Υπουργό το διαχωρισμό σε πανελλαδικό επίπεδο που έγινε κατά των λιμενεργατών, δηλαδή που διαχωρίστηκαν, όπως είπα, που έγιναν λιμενεργάτες δύο ταχυτήτων, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη, σε μία ταχύτητα η οποία διασφαλίστηκε το εργασιακό τους, ενώ τα υπόλοιπα περιφερειακά σωματεία αφέθηκαν στην τύχη τους, καταργώντας την έδρα τους και καταργώντας τα τιμολόγια, μη ξέροντας πώς θα πληρωθούν και τι θα πληρωθούν, και δίνοντας το δικαίωμα στους εργολάβους να μπαίνουν σε ένα λιμάνι, να χρησιμοποιούν εργάτες από άλλα μέρη της χώρας, και δημιουργώντας έτσι προβλήματα στα τοπικά σωματεία, τα οποία έχουν την υποχρέωση να ασφαλίζονται με πλήρη ασφάλιση, έχοντας τη δύναμή τους πολλά άτομα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κρίνοντάς τους, καταστώντας τους να μην είναι ανταγωνιστικοί, και έτσι κάποιοι επαγγελματίες, κάποιοι έμποροι να παίρνουν αυτούς για την εργασία, οπότε μένουν τα σωματεία χωρίς αντικείμενο εργασίας. Το άκουσε ο Υπουργός, είπε ότι θα το κοιτάξει, αλλά τα έχουμε ακούσει αυτά πολλές φορές, οι νόμοι είναι πρόσφατοι που γίνανε. Γραπτή συμφωνίας
μεταξύ του Υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε τα λιμάνια θα ακολουθήσουμε στην αξιοποίησή τους ένα άλλο μοντέλο των υποπαραχωρήσεων. Άρα ο ρόλος του οργανισμού θα είναι και σε αυτή την περίπτωση καθοριστικός. Δεν πρόκειται να επιβληθούν πολιτικές από το ΤΑΙΠΕΔ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού και των Υπουργείων. Άρα θα πάμε σε ανάπτυξη που θα συνδέεται με αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Θα συνδέεται με έργα που θα φέρουν το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη της τοπικής περιοχής. Αλλά και έργα που θα συνδέονται με αυτή καθεαυτή την ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Διότι υπάρχουν πολλά λιμάνια όπως αυτό εδώ που διαθέτουν χερσαία ζώνη και που με βάση το master plan, που και αυτό είναι ένα σημαντικό έργο της διοίκησης. Αμέσως μετά ο κύριος Κουρουμπλής συναντήθηκε στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπάκη. Στην συνάντηση ο κύριος Υπουργός ενημερώθηκε για την αξιοποίηση της έκτασης των 43 στρεμμάτων κάτω από τον Φάρο από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης με την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Επίσης συζητήθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με το Λαύριο, τη Λίμνο και άλλους προορισμούς, αλλά και η κατασκευή του νέου άξονα που θα συνδέει το λιμάνι με την Εγνατία. Βεβαίως, επιτάπητο στέθηκε και η ίδρυση και λειτουργία της Λιμενικής Ακαδημίας, η οποία, όπως επιβεβαιώθηκε από τον κύριο Κουρουμπλή, πρόθεση του Υπουργείου είναι να ιδρυθεί στην Αλεξανδρούπολη με τη συμβολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Επίσης, ο κύριος Κουρουμπλής αναφέρθηκε και στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διακίνηση του LNG μέσα στη θάλασσα και τους νέους σταθμούς. Με μία ακόμη επίσκεψή του στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα η δεύτερη μέσα σε δύο μήνες, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής θέλησε να καταδείξει με αυτόν τον τρόπο το συνεχές και ουσιαστικό ενδιαφέρον, όπως είπε, της κυβέρνησης και του Υπουργείου του για την περιοχή, για μία περιοχή με πολλαπλά πλεονεκτήματα και υπεροχή που μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο. Στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Κουρουμπλής συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη και συζήτησαν θέματα αλλά και προβλήματα που, όπως είπε ο κ. Λαμπάκης, για τα περισσότερα από αυτά έχουν δρομολογηθεί λύσεις. Ο Δήμαρχος επανέλαβε την πολύ καλή συνεργασία που έχει με τον Υπουργό και τον καλωσόρισε, όπως είπε, χαρακτηριστικά στο σπίτι του. Πρώτη αναφορά έγινε στην παραχώρηση της χερσαίας δυτικής ζώνης έκτασης 43 στρεμμάτων. Μια απόφαση που, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, χρειαζόταν η πολιτική γενναιότητα από τη μεριά του κ. Κουρουμπλή για να προχωρήσει η ανάπλαση και το μεγαλόπνοο πρόγραμμα του ΣΒΑ των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στις 11 Ιουνίου να έχουμε προσωρινό ανάδοχο προκειμένου να απολαύσουμε, λόγω ακριβώς αυτής της πολιτικής γενναιότητας του συγκεκριμένου Υπουργού, να απολαύσουμε την ανάπλαση όχι μόνο κάτω από το Φάρο της χερσαίας ζώνης των 43 στρεμμάτων, αλλά και τις υπόλοιπες παραλίες. Ο κύριος Κουρουμπλής υποστήριξε πως παρά τις ιδεολογικές διαφορές με τον κύριο Λαμπάκη, τους ενώνει μια αληθινή φιλία με αμοιβαίο σεβασμό και πολύ καλή συνεργασία και εξήρε την αποτελεσματικότητά του ως δήμαρχος. Για την αξιοποίηση των 43 στρεμμάτων, ισχυρίστηκε πως επετεύθη μετά από σωστό σχεδιασμό και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως με τη συγκατάθεση του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Όταν τέθηκε το θέμα, με εξαιρετικά καλή πρόθεση και προαίρεση, συνηγόρησε, διότι αν δεν συνηγορούσε ο Πρόεδρος, εγώ που πράγματι ακροβατώντας, γιατί υπήρχαν πολύ ισχυρές αντιρρήσεις υπηρεσιακές, και ξέρετε όταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες λένε σε έναν υπουργό αυτό δεν είναι νόμιμο, στις περισσότερες φορές οι υπουργοί δεν τολμούν να κάνουν το παραπάνω. Το έκανα γιατί δεν το έδωσα σε έναν ιδιότητα, το έδωσα στο Δήμο. Ας με κατηγορήσουν αύριο κάποιοι ότι έκανα κάτι αρνητικό. Η υπόθεση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που αφορά στη Σαμοθράκη δεν θα μπορούσε να μην συζητηθεί με τον κύριο Λαμπάκη, να την θέτει επιτακτικά λέγοντας πως το νησί πρέπει να αποκτήσει και άλλους προορισμούς, ενώ έγινε λόγος και για το master plan του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Στην αξιοποίηση του λιμανιού αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Όλα Χριστός Δούκας.
Νομίζω ότι η πρόθεση του Υπουργού, όπως τη διερεύνησε και δεν χρειάστηκε πάρα πολύ, είναι θετική στο να ανοίξουμε συνδέσεις κι άλλες. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι ότι υπάρχει μία αίσθηση ότι σε δύο μήνες με την διαβεβαίωση του Προέδρου του όλα θα έχουμε την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Master Plan, που σημαίνει ότι, διαβεβαιώνοντας το ο Υπουργός, ότι από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για τις παραχωρήσεις με διαγωνισμούς, όπως ακριβώς αποφασίστηκαν από την Διακυβερνητική Επιτροπή, η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό και αποφάσισε τον τρόπο παραχώρησης τιμάτων του λιμανιού. Είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι, ελπίζουμε στο καλύτερο, έχουμε δικαίωμα πια να ελπίζουμε σε ένα μέλλον το οποίο σε μια γενικότερη πορεία ανάταξη της χώρας θα βοηθήσει και θα συμβάλλει σημαντικά. Επιβεβαιώσουμε ακόμη μια φορά ότι ο μοναδικός δρόμος είναι η συνέργεια και η συνεργασία των τοπικών φορέων με την κεντρική κυβέρνηση. Ο Υπουργός στάθηκε στην αναγκαιότητα της συναντήληψης που θα πρέπει να διακατέχει γενικώς στις τοπικές κοινωνίες για να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα όποια προβλήματα που προκύπτουν, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Ενώ διαβεβαίωσε πως στόχος του Υπουργείου είναι η Σαμοθράκη να αποκτήσει και άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Εκεί λοιπόν θα δούμε μαζί με τον Δήμαρχο τα προβλήματα. Νομίζω ότι έχει γίνει καλή δουλειά στο να λύσουμε προβλήματα σύνδεσης της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πιστεύω ότι με βάση και τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσουμε να προεκτείνουμε αυτές τις συνδέσεις, γιατί η Σαμοθράκη είναι ένα πανέμορφο νησί που πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί τουριστικά ακόμα περισσότερο, γιατί έχει να προσδώσει στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Η Λιμενική Ακαδημία βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της συνάντησης, με τους δύο άντρες να εκφράζουν τη σιγουριά πως ο σχεδιασμός θα προχωρήσει, η Ακαδημία θα γίνει και θα λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, ο κύριος Λαμπάκης τόνισε πως μετά την εκλογή και ανάδειξη της νέας Πρετανικής Αρχής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, καθώς με τη συμβολή του Δημοκριτίου πρέπει να προχωρήσει το εγχείρημα, από κοινού θα επισκεφτούν τον Υπουργό στην Αθήνα για να συζητήσουν το πρόγραμμα των σπουδών και τη στέγαση της Ακαδημίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Κουρουμπλής ξεκαθάρισε πως όσες πιέσεις και αν δέχεται από άλλους παράγοντες η Ακαδημία να γίνει στην Αθήνα, ο ίδιος, όπως είπε, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επιλογή της Αλεξανδρούπολης. Για να αποφασίσουμε για το πρόγραμμα σπουδών και κατά πόσο μπορεί να υποστηριχθεί, όπως ήδη προϋπάρχει ως συνέπεια από τον αγώνα μέχρι σήμερα, μία διαβεβαίωση σε ένα πεντασέλιδο κείμενο, στο οποίο προκύπτει ήδη η βούληση του Πανεπιστημίου μας να συνδράμει στο διδακτικό έργο στη Λιμενική Ακαδημία. Μετά λοιπόν από τις εκλογές του Μαΐου θα κατεβούμε στην Αθήνα, θα πάμε με τον Πρίτανη και τους Τέσσερις Πρετάνιες και θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Σημασία έχει ότι αυτά τα οποία συζητήθηκαν με το συγκεκριμένο Υπουργό, ο οποίος δηλώνει για μια ακόμη πολλωστή φορά ότι η πρόθεσή του, όπως και του Πρωθυπουργού, είναι η Λιμενική Ακαδημία να ιδρυθεί στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ μένω ήρεμος ότι αυτά όλα που υπόθηκαν δεν είναι λόγια, αλλά είναι πραγματικότητα και ουσία, η οποία είμαι επίσης βέβαιος ότι θα υλοποιηθούν και θα ξεπεράσουμε όλα όσα προβλήματα διαδικαστικά ή ουσιαστικά υπάρχουν. Εμένα η βούλησή μου και η βούληση και η βούληση του Πρωθυπουργού είναι αυτό που λέμε να το κάνουμε. Η εντολή που εγώ έχω από τον Πρωθυπουργό είναι ότι δεν, και νομίζω το έχουν όλοι οι υπουργοί, δεν θα δεσμεύεστε για έργα που δεν θα μπορείτε ή δεν θα τα κάνετε. Άρα, είναι κατηγορηματική η δέσμευση. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Θράκης, του Δημοκρίτιου. Όπως ακούσατε, ο Δήμαρχος είναι σε μια συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο. Περιμένουμε την εκλογή του νέου, της νέας ηγεσίας του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της σχολής. Θα γίνουν δύο πράγματα παράλληλα. Το ένα έχει να κάνει με την οργάνωση, δηλαδή το διάταγμα,
τα μαθήματα, θα έχει την επιστημονική εποπτεία το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος εδώ σε συνεργασία θα αναζητήσουμε τους χώρους. Η Ελλάδα δεν είχε θεσμικό πλαίσιο, δεν ήταν και αυτό ένα θέμα που έπρεπε να και πρέπει να κάνουμε. Προχωρήσαμε σε δύο ζητήματα, στην δημιουργία και ολοκλήρωση ενός διατάγματος που θα αφορά την διακίνηση του LNG στη θάλασσα και την νομοθετική ρύθμιση για τον σταθμό, για τους σταθμούς LNG, που ο πρώτος σταθμός μέσα στη θάλασσα θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει, θα δώσουμε σε διαβούλευση και τα δύο αυτά κείμενα και εδώ στο Δήμο και στον οργανισμό και πιστεύω ότι μέσα στο Μάιο θα προχωρήσει η διαδικασία δημοσίευσης του διατάγματος και παράλληλα θα προχωρήσει και η διαδικασία ψήφισης στη Βουλή του νομοθετικού πλαισίου για τον σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με συντριπτική πλειοψηφία 607 υπέρ το ψήφισμα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου στην υπόθεση που αφορά στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με συντριπτική πλειοψηφία 607 υπέρ, 7 κατά και 18 αποχές το ψήφισμα η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία. Το ψήφισμα το οποίο με συντριπτική πλειοψηφία υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχιζόμενη κράτηση από τις τουρκικές αρχές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει τα εξής. Καλεί τις τουρκικές αρχές να ολοκληρώσουν σύντομα τη δικαστική διαδικασία και να απελευθερώσουν τους δύο κρατούμενους Έλληνες στρατιώτες και να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα. Καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν αλληλεγγύη με την Ελλάδα και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε οποιασδήποτε επαφές ή επικοινωνίες με Τούρκους ηγέτες και αρχές στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Καλεί τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες και να σεβαστούν πλήρως όλοι όσοι αυτό τους αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται από το διεθνές δίκαιο περιλαμβανομένης της Σύμβασης της Γενέβης. Παραγγέλει στον πρόεδρό του να προωθήσει αυτή την απόφαση στους προέδρους της κυβερνήσης και τα κοινοβούλια της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Δεν απελευθερώνει τους δύο στρατιωτικούς μας. Επομένως, ποια πρακτικά μέτρα θα πάρετε? Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Πρέπει να γίνει διακοπή των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να υπάρξει πάγωμα των κονδυλίων των ευρωπαϊκών. Πρέπει να γίνει εμπάργο στα αγροτικά τουρκικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε αντίστοιχα μέτρα με αυτά που πήρατε κατά της Ρωσίας. Παγώστε τους προσωπικούς λογαριασμούς της τουρκικής ηγεσίας. Παγώστε όλες τις δραστηριότητες. Ναι, κύριε Γιούνκερ, αυτό πρέπει να κάνετε. Δεν μπορεί να χαϊδεύετε την Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν καταλαβαίνει από λόγια. Την εκτίμηση ότι η ρητορική της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας ενδεχομένως να κλιμακωθεί μέχρι τις εκλογές στη γειτονική χώρα εξέφρασε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Κουβέλης. Ο κύριος Κουβέλης, αναφερόμενος στο ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που εξακολουθούν να παραμένουν φυλακισμένοι στην Τουρκία, έκανε λόγο για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης και της συνθήκης της Γενέβης. Όσο διαρκεί η προεκλογική περίοδο στην Τουρκία, δεν θα απελευθερωθούν οι δύο Έλληνες στρατιώτες. Στην εκτίμηση αυτή προέβη ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Φώτης Κουβέλης, μιλώντας σήμερα στο Sky. Η δήλωση του κυρίου Κουβέλη όχι ως εξής. Η Τουρκία, όπως είναι γνωστό, ενέταξε στην ένταση των σχέσεών της με τη χώρα μας και το ζήτημα της κράτησης των δύο αξιωματικών μας και το παρέπεψε σε τουρκικό δικαστήριο. Και δεν πρόκειται για δυναμία της τουρκικής δικαιοσύνης να κινηθεί με ταχύτητα. Η κράτηση των δύο αξιωματικών μας είναι παράνομη. Κρατούνται άλλωστε χωρίς κατηγορητήριο, χρονοτριβή η διαδικασία κλιμακώνοντας στο επίπεδο αυτό την ένταση η Τουρκία στο όνομα δικαστικών διαδικασιών και παρατείνει την κράτηση των δύο στρατιωτικών μας. Και το γεγονός αυτό με οδηγεί στη σκέψη ότι στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ο κύριος Ερντογάν δεν θα θελήσει να αναιρέσει αυτή τη χρονοτριβή και να επιταχύνει τις διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Σε επισήμανση ότι ο όρος ο οποίος έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο κύριος Πάνος Καμένος ως όρος ομηρία φαίνεται από τα πράγματα να επιβεβαιώνει
ολοκληρώνεται, απάντησε ο κύριος Κουβέλης. Η λέξη ομοιρία βεβαίως μπορεί να χαρακτηρίζει το στοιχείο το οποίο προσδιορίζει το παράνομο της κράτησης. Η απόκρουση της λέξης ομοιρία δεν είχε σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά κυρίως με το ότι αν εμείς πέσουμε στην αντίληψη και στη λογική της Τουρκίας ότι είναι όμοιροι με την νομική έννοια του όρου, μια έννοια η οποία αφορά και στο διεθνές δίκαιο το οποίο επικαλούμαστε, τότε είναι σαν έμεσα να αποδέχεται κανείς ότι υπάρχει και το στοιχείο της ενδεχόμενης ανταλλαγής. Δεν μπορώ να εκτιμήσω με ακριβή τρόπο το πότε θα υπάρξει η απελευθέρωση, η αποφυλάκηση ακριβέστερα των δύο στρατιωτικών μας, των δύο στρατιωτικών στελεχών. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι οι πιέσεις που δέχεται η Τουρκία από πολλές πλευρές, διότι οι ενέργειες της κυβέρνησης έχουν γίνει σε πολλαπλά επίπεδα και προς πολλές κατευθύνσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θεωρώ ότι μέσα στο κλίμα το προεκλογικό είναι δύσκολο να προσδιορίσεις τι ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω γιατί έχω χαρακτηρίσει ως παράνομη τη σύλληψη και την κράτηση αυτών των δύο στρατιωτικών μας. Κρατούνται χωρίς κατηγορητήριο. Εσείς μιλάτε τώρα με την έννοια του, με την δικηγορική σας ιδιότητα. Όχι, καθόλου, mm-hmm. καθόλου. Μιλάω στη βάση του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να κρατείται κάποιος χωρίς να υπάρχει κατηγορητήριο. Και μάλιστα μία παρατεταμένη κράτηση η οποία πλησιάζει σε λίγες ημέρες και τους δύο μήνες. Η ΑΕΛ έχει αποδείξει πως απέναντι σε κοινωνικά και εθνικά θέματα όχι μόνο δεν κλείνει τα μάτια, αλλά έχει και ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι άλλωστε νοπές οι μνήμες από τις φανέλες που φόρεσε όπου είτε στήριζε τους πρόσφυγες, είτε τα θύματα της Μάνδρας, είτε διατράνωνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Τώρα λοιπόν η ομάδα της Θεσσαλίας θέλησε να τιμήσει τρία πρόσωπα και γι' αυτό τα συμπεριέλαβε στη φανέλα με την οποία παρατάχτηκε στον δεύτερο ημιτελικό κύπελο με την ΑΕΚ Μπαλταδόρος, Μητρετώδης και Κούγκλατζης, τιμή δόξα. Ήταν το μήνυμα στον μπροστινό μέρος της φανέλας. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα για αυτή την πολύ όμορφη συμβολική κίνηση, αλλά με πολλαπλά μηνύματα, με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΑΛ και γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και στους θεατές σας. Όπως έλεγα πριν από λίγο, κάνατε μια πολύ ωραία κίνηση, μια συμβολική κίνηση, αλλά με πολλαπλά μηνύματα, κύριε Κούγια. Είναι αλήθεια ότι η ομάδα μας, η οποία έχει μια τεράστια κοινωνική απήχηση στη Θεσσαλία αλλά και πανελληνίως, σε θέματα σημαντικά τα οποία αφορούν και ανθρώπινα προβλήματα και γενικότερα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, παίρνει θέση. Και αυτό είναι και με μεγάλο κίνδυνο, γιατί ξέρετε υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστούν πολιτικά μηνύματα πολλές φορές, κάτι που απαγορεύεται στο ποδοσφαιρό όμως. Εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε ούτε τα μάτια μας, ούτε τα αυτιά μας στα κοινωνικά δράματα και επειδή ακουγόμαστε, το κάνουμε για να μας ακούσουν ή το κάνουμε για να υπενθυμίσουμε σε κάποιους που έχουν ξεχάσει. Θεωρήσαμε λοιπόν αυτονόητο, εγώ μάλιστα είχα αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε στον πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς, που τον είδαν περισσότερο από 2 εκατομμύρια τηλεθεατές, να τιμήσουμε τα δύο λεβεντόπεδα από την Οριστιάδα, τα οποία είναι κρατούμενοι στις φυλακές της Αδριανούπολης. Εμφυλοχώρησε ο θάνατος του ήρωα πιλότου και αμέσως έπρεπε να συμπεριλάβουμε και αυτό το όνομα. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί ο μεν πιλότος έχει χάσει τη ζωή του, τα δε δύο παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμενα, γιατί μόνο όποιος μπορεί να συνειδητοποιήσει τι είναι η φυλακή για τίμιους ανθρώπους, δεν μιλάμε για τους εγκληματίες που πρέπει να πληρώσουν το τίμημα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς τους. Μιλάμε για λεβεντόπεδα τα οποία έχουν τάξει τη ζωή τους να προστατεύουν την ασφάλεια της πατρίδας μας. Με ηθική, με οικογένειες οι οποίες έχουν αντίστοιχη ηθική. Σήμερα μου τηλεφώνησαν οι συγγενείς του Κούκλατζη και μάλιστα ο θείος του, ο οποίος ήταν επικεφαλής της εκπαιδεύσεως στην περιοχή εκεί. Και κατάλαβα τι δράμα ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Άρα λοιπόν για μας και για μένα προσωπικά, αλλά και για όλη την Λάρισα και για τον Ομό Λαρίσης και για όλη τη Θεσσαλία, αλλά και για όλη την Ελλάδα, αυτή η αναγραφή των ονομάτων των παιδιών αυτών είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούσαμε να κάνουμε. Και επειδή θέλαμε να υπενθυμίζουμε συνεχώς σε αυτούς οι οποίοι με τις υπογραφές τους αποφασίζουν για την τύχη των ανθρώπων αυτών, όπως και για τις τύχες μας, οι οποίοι πολλές φορές, καθώς έχετε δει και μετά από τον αγώνα της δηλώσεις μου,
περισσότερο πολλές φορές χρησιμοποιούν σαν πολιτικό λόγο το δράμα των ανθρώπων και μην πιστεύοντας πραγματικά ή μη γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουν ή πολλές φορές μη κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνουν, είχε το χαρακτήρα αυτό η αναγραφή για να τους το υπενθυμίσουμε ότι οι Έλληνες πολίτες δια της φανέλας μας δεν το ξεχνούν και αποδίδουν τιμή και δόξα στα παιδιά αυτά. Άρα να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο είναι δυνατό να γίνει για να ρίξουν τα παιδιά στις οικογένειές τους και να συνεχίσουν να προσφέρουν στην πατρίδα μας. Μάλιστα. Κύριε Κουγιά, ξέρω ότι πραγματικά παρακολουθείτε κι εσείς όλη αυτή την υπόθεση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, ειδικά για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Πείτε μου και κάτι τελευταίο για να δράξω την ευκαιρία και να εκμεταλλευτώ λίγο και την άλλη σας ιδιότητα. Θεωρείτε ότι αυτή η υπόθεση θα τελειώσει? Τώρα φυσικά έχουμε και τις πρόορες εκλογές από τη γειτονική χώρα. Αλλά θέλω να ακούσω και ένα δικό σας σχόλιο επί αυτού με τις νομικές σας γνώσεις. Νομική γνώση και νομικό λόγο μπορεί να εκφράσεις για μια υπόθεση η οποία κρίνεται από δικαιοσύνη ενός δημοκρατικού κράτους. Στην Ελλάδα που λειτουργεί η δημοκρατία, ανεξαρτήτως αν κάποιοι δεν θέλουν να το δεχτούν αυτό για πάλι πολιτικούς λόγους, η Ελλάδα έχει μια δημοκρατία πραγματικά εξαιρετικής μορφής για τους πολίτες της. Εδώ υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία είναι ανεξάρτητη λειτουργία του συντάγματος και η οποία ανεξάρτητη δικαιοσύνη, είτε για Έλληνα, είτε για άνθρωπο που έρχεται στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνας, είτε για οποιονδήποτε ζητεί ή συμμετέχει σε κάποια εκδήλωση που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη, έχει αρχές. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται με τα παιδιά αυτά. Στην Ελλάδα, εάν μέσα σε 5 μέρες από την ημέρα που συλλαμβάνεσαι δεν έχει διατυπωθεί κατηγορία και δεν έχει κριθεί η διαδικαστικά αν θα πρέπει να μείνεις ελεύθερος ή αν θα πρέπει να μείνεις προσωρινά κρατούμενος όταν κατηγορείς για κακούργημα, ο άνθρωπος μένει αυτοδικαία ελεύθερος. Για τα πλημελήματα επίσης, για τα οποία υπάρχει πάντοτε μετατροπή της ποινής, δεν υπάρχει ποτέ προσωρινή κράτηση. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση λείπει το διαδικαστικό και με ρωτάτε ως δικηγόρο να σας πω το απαραίτητο προηγούμενο να υπάρχει μια κατηγορία. Αν υπήρχε μια κατηγορία, με τις νομικές μου γνώσεις και μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, θα διέτρεχα αμέσως και θα έβλεπα τι ακριβώς προβλέπετε και στην γείτονα χώρα, θα σας έλεγα τι προβλέπετε. Μάλιστα. Εδώ έχει καταργηθεί αυτό που για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το προείμενο της δίκαιας δίκης. Πρώτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας εν δυνάμει μέλος είναι η Τουρκία, και να ξέρετε ότι αν τελικά λειτουργήσουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο και μόνο αυτή η συμπεριφορά εναντίον αυτών των δύο παιδιών αποτελεί ανάγχωμα για να ταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, έχουν περάσει περίπου 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. 50 μέρες σχεδόν, κύριε Κούγια. Περίπου 2 μήνες, έτσι προέβλεπα κι εγώ, που δεν έχει διατυπωθεί κατηγορία. Στην Ελλάδα ήδη οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν ελεύθεροι. Το δεύτερο που έπρεπε να γίνει. Στην Ελλάδα, αν κάποιος κρατούσε κάποιον και ήταν είτε αστυνομικός είτε φυλακή και δεν υπήρχε κατηγορία, οι συγγενείς του ανθρώπου αυτού ή και ο ίδιος μόνος του θα είχε υποβάλει μήνυση και με την αυτόφορη διαδικασία δεν είχαν συλληφθεί για παράνομη κατακράτηση οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, οι άνθρωποι που τον κρατούν, οι εισαγγελείς που επιβλέπουν τις φυλακές και επιτρέπουν την κράτηση αυτή. Ακόμα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας θα ήταν εν δυνάμει κατηγορούμενος για παράνομη κατακράτηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν γνωρίζω τι έχουν κάνει οι συνάδελφοί μου δικηγόροι, οι Έλληνες και οι Τούρκοι που χειρίζονται την υπόθεση αυτή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχουν κάνει το καλύτερο. Αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην υπόθεση αυτή και τα οποία δυστυχώς δεν πληροφορείται ο ελληνικός λαός. Γιατί μου κάνει εντύπωση προσωπικά, γιατί ήδη το ελληνικό κράτος, ήδη το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δεν έχει ορίσει δικηγόρους οι οποίοι να γνωρίζουν τη δουλειά τους και οι οποίοι να έχουν προβεί σε ενέργειες. Εγώ αν ήμουν δικηγόρος στην υπόθεση και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου που έχουν οριστεί το έχουν κάνει, θα είχα κινηθεί νομικά εναντίον ουδήποτε κρατή παράνομα τους ανθρώπους αυτούς. Εδώ στην Ελλάδα πραγματικά σας λέω θα είχαν ήδη συλληφθεί και θα είχαν καταδικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Και οι αστυνομικοί και οι υπάλληλοι της φυλακής και οι προϊστάμενοι τους. Μάλιστα. Όλα αυτά στην Ελλάδα. Στην Τουρκία όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, κύριε Κούγια, δυστυχώς. Προ ποιων προβλημάτων έχουν βρεθεί, συνάδελφοί μου?
Κύριε Κουγιά, η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε όλοι έτσι κι αλλιώς αυτή την υπόθεση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολλή αγωνία μας παρακολουθούν και οι γονείς των παιδιών αυτών σε καθημερινή βάση που περιμένουν κάτι να μάθουν, κάτι να γνωρίσουν παραπάνω από τα όσα τέλος πάντων προσπαθούν και οι ίδιοι με κάποιο τρόπο να μάθουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Εγώ πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Και για την πολύ ωραία κίνηση, συμβολική κίνηση που κάνατε με τις φανέλες της ομάδας σας. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, αλλά να ξέρετε ότι κάναμε το αυτονόητο, δεν κάναμε τίποτα περισσότερο. Απλώς επειδή η ομάδα μας είναι δημοφιλής, επειδή τα όσα γράφουμε στις φανέλες μας τα προσέχουν και τα μαθαίνουν όλοι, είμαι βέβαιος ότι και στην Τουρκία έχουν πληροφορηθεί αυτό το γεγονός, γιατί έκανε και το γύρο του κόσμου. Και στενοχωριόμαι ιδιαίτερα. Γιατί είχαμε αποφασίσει, εφόσον προκρινόμαστε στον τελικό, τις φανέλες αυτές τις φορέσαμε μόνο για ένα παιχνίδι. Είχαμε αποφασίσει και την πρόκρισή μας στον τελικό να την αφιερώσουμε στα παιδιά αυτά και στην οικογένεια του ανθρώπου που χάθηκε, αλλά και στα ίδια τα παιδιά να πάει η αντιπροσωπεία μας να παραδώσει στους γονείς, στους συγγενείς, σε όλους τους ανθρώπους που είναι το περιβάλλον των ανθρώπων αυτών, τις φανέλες αυτές. Και να τις δώσουν στους δικούς τους ανθρώπους και να θυμούνται ότι υπάρχει μια ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα που δεν κινείται μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά προσπαθεί και να συμμετέχει στα κοινωνικά προβλήματα και να τα αντιμετωπίζει ή να βοηθάει στην αντιμετώπιση τους. Και εκείνο που ονειρευόμαστε όλοι μας, και δυστυχώς για 30 δευτερόλεπτα δεν έγινε πραγματικότητα, είναι ότι θα είχαμε σκοπό στη συνέντευξη τύπου πριν από τον τελικό, στον οποίο είχαμε πιστέψει ότι θα είμαστε μία από τις δύο ομάδες, να μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά αυτά και να πούμε ότι πραγματικά θα κάνουμε τα πάντα να πάρουμε αυτό το κύπελο και να τους οδοήσουμε. Μάλιστα. Μετράει η προσπάθεια όμως και η σκέψη, κύριε Κούγια, πιστέψτε με. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελεύθερος αλλά υποκαθεστώς αυστηρής προστασίας, ο πρώτος από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς μέχρι την τελική κρίση του ΣΤΕ. Ελεύθερος αλλά υποκαθεστώς αυστηρής προστασίας ο πρώτος από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς μέχρι την τελική κρίση του ΣΤΕ. Εν μέρη δεκτή έκανε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχηματισμό ολομέλειας την αίτηση αναστολής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη χορήγηση ασύλου σε έναν από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, κρίνοντας ότι ο αξιωματικός πρέπει να παραμείνει σε καθεστώς προστασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης στην επί της ουσίας διαδικασία, δηλαδή μετά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της χορήγησης ασύλου, η οποία θα γίνει στο το δικαστήριο στις 4 Μαΐου. Μέχρι τότε το ΣΤΕ έκρινε ότι δεν πρέπει να χορηγηθούν στον αξιωματικό ταξιωτικά έγγραφα, να ορίσει ως τόπο διαμονής του συγκεκριμένη και μη δημοσιοποιημένη διεύθυνση και να το επιβάλλει την υποχρέωση να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του. Επιπλέον, το δικαστήριο επισημαίνει ότι οφείλει το δημόσιο να λάβει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο με σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία του Τούρκου αξιωματικού. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων που διατάσσει το δικαστήριο, το ΣΤΕ μπορεί να ανατρέψει την απόφασή του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό της ολομέλειας. Ειδικότερα στην απόφαση του ΣΤΕ, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η αναγνώριση ενός προσώπου ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας συνδέεται άρρηκτα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, η οποία οφείλει ως μέλος της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται και να εφαρμόζει τη Σύμβαση της Γενέβης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νομικού συστήματος για την προστασία των προσφύγων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μία συζήτηση. Θα σταθούμε σε αυτά που σας είχαμε προλογίσει και σε προηγούμενα δελτία ειδήσεων μέσα από την Α τηλεόραση, δηλαδή να δούμε τι γίνεται με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί μας βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κουκουράβας, και μαζί του θα πούμε τόσο για τις προτεραιότητες και τους στόχους που βάζει η Αντιδημαρχία του, όσο όμως και με το γεγονός, επειδή έχει κλείσει ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του, πώς πέρασε αυτό το 12 μήνο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Και από αυτό θα ξεκινήσω. Επιτρέψτε μου, ένας χρόνος πέρασε σχεδόν από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντα στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών. Πώς κύλησε αυτός ο χρόνος? Λοιπόν, όντας δημοτικός σύμβουλος και σαν φοιτηθητή αλλά και παλαιότερα, αν δεν μετέχεις μέσα σε μια δημοτική αρχή από μια θέση διοίκησης, είτε λέγεται αντιδημαρχία είτε νομικού προσώπου πρόεδρος, δεν μπορείς να αντιληφθείς και να καταλάβεις τα προβλήματα, την πίεση αλλά και το πώς λύνονται. Επομένως, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ πάντα όπου συμμετέχω το βλέπω σαν σχολείο.
Παίρνω τα θετικά, προσπαθώ να λύσω τα άσχημα και κάποια άλλα τα αφήνω στην άκρη. Η αλήθεια είναι ότι η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών μαζί με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου είναι αυτές οι οποίες δέχονται, ασχολούνται με την καθημερινότητα του κόσμου και δέχονται και τα περισσότερα αιτήματα, τις περισσότερες επικρίσεις και κρίσεις βέβαια και κριτική. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε με βάση τον εξοπλισμό που έχουμε, τα άτομα που έχουμε και τις δυνατότητές μας να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα του πολίτη. Άρα κύριε Κουκουράβα, θα λέγατε ότι όταν είναι κάποιος έξω από το χώρο μπορεί πολύ εύκολα να κρίνει και το λέω για όλους μας. Όταν μπαίνεις όμως μέσα στο χώρο, ακριβώς, τα πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Το είπα πρώτα για τον εαυτό μου. Ως απλός δημοτικός σύμβουλος και ίσως και κάποιοι συνάδελφοι και τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θεωρούν κάποια πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Έλα μωρέ, τώρα αφού μου λες. Πολλές φορές ακούμε αυτό που λένε: δεν το τρέχετε γρήγορα, δεν πιέζετε, δεν κάνετε παρεμβάσεις. Εδώ έχεις πλεόνασμα, ξέρω εγώ, 4,5 εκατομμύρια. Τι να δώσεις 5 χιλιάρικα ακόμα, και τα 5 χιλιάρικα που θες να κάνεις κάτι πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία η οποία βγαίνει από την νομοθεσία, ώστε αυτό που θα κάνεις να είναι νόμιμο και σαν δαπάνη και σαν εργασία ή υπηρεσία ή προμήθεια, ό,τι και να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με δυσκόλεψε λίγο μέχρι να προσπαθήσω να αντιληφθώ όλες αυτές τις διαδικασίες του δημοσίου, γιατί δεν προέρχομαι από μια υπηρεσία, δεν είμαι ένας δημόσιος υπάλληλος να τα ξέρουμε αυτά ή να βλέπουμε πώς λειτουργεί ένα δημόσιο, το δημόσιο γενικώς. Είναι μια διαδικασία και δύσκολη και γραφειοκρατική αρκετά και χρονοβόρα. Και ακόμα και το στυλό το οποίο κρατάτε να θες να προμηθευτείς, πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Τώρα, αυτή η πολύ δύσκολη διαδικασία του δημοσίου σας έκανε κάποιες φορές να πείτε να αγανακτήσετε, να πραγματικά να βγάλετε, αν θέλετε, και συναισθήματα που καμιά φορά και εσείς δύσκολα τα διαχειριστήκατε με τον εαυτό σας, που είναι απολύτως ανθρώπινο, ξέρετε, αυτό να συμβαίνει. Υπήρξαν τέτοιες καταστάσεις όταν προσπαθήσατε ή προσπαθείτε να τρέξετε κάποια έργα πιο γρήγορα? Η αλήθεια είναι, ναι, έφτασε σε αυτό το σημείο. Το διαχειρίστηκα βέβαια. Δηλαδή, είμαι σίγουρη, συγγνώμη, σας διακόπτω, που θα πάτε πολλές φορές στον εαυτό σας, μα είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί ακριβώς πρέπει να ακολουθήσουμε εκείνη τη διαδικασία που μας φρενάρει, που μας φέρει προσχώματα, εμπόδια? Ξέρετε κάτι, προχθές έδωσα στον Δήμαρχο δύο λίστες. Η μία λίστα είναι τα έργα του ΕΣΠΑ. Όταν έχεις ένα έργο ΕΣΠΑ, από την ώρα που θα συλλάβεις την, και λες θέλω να κάνω αυτό, να κάνω ένα σχολείο, που θα συλλάβεις την ιδέα μέχρι την ημέρα που θα υπογράψεις τη σύμβαση. Καλή ώρα τα σχολεία του ΚΕΚ υπογράφουν τη σύμβαση προχθές. Είναι μια διαδικασία 46 βημάτων. 46 βημάτων που πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα, ώστε το έργο όταν φτάσει να συμβασιοποιηθεί να είναι νόμιμο. Όταν δεν έχεις έργο ΕΣΠΑ και έχεις ένα έργο από δικές σου δαπάνες, όπως ο Μίνι Πινακοθήκη που συμβασιοποίησαμε προχθές, είναι 26 τα βήματα. Λοιπόν, αυτά τα βήματα και μόνο και οι συνεχόμενες οικονομικές επιτροπές και οι συνεχόμενες έλεγχος νομιμότητας από το συντονιστή και όλα αυτά, οι ενστάσεις σε φέρνουν κάποια στιγμή και λες κι άλλο, μα δεν τελειώσαμε, έχει κι άλλο. Αλλά περισσότερο είναι η πίεση που ασκούν, εισαγωγικά πίεση που ασκούν οι συμπολίτες μας, ότι βλέποντας μια Ελλάδα η οποία περνάει δύσκολα, βλέποντας ένα Δήμο ο οποίος είναι οικοκυρεμένος, δεν χρωστάει, του χρωστάνε αλλά δεν χρωστάει, απαιτούνε ο καθένας να γίνει το δικό του χωρίς να νοιάζεται για το διπλανό. Δηλαδή όταν έρχεται στο γραφείο και λέει δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις, εγώ θέλω να κλείσεις τη λακκούβα μου, εμένα αυτή η αντίληψη λίγο με χαλάει που λέμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο την αυλή μας και την πάρτη μας και να μην σκεφτόμαστε συνολικά το Δήμο. Υπάρχουν τέτοιοι πολίτες. Προσπαθούμε να τους διαχειριστούμε. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή έχω σκάσει και έχω πει δεν αντέχω άλλο. Ας γυρίσω στη δουλειά μου. Μια χαρά ήμουν εκεί πέρα. Αλλά απ' την άλλη, όμως, όταν η αυτοδιοίκηση, επειδή εγώ την έχω ζήσει και με στο σπίτι λόγω του πατέρα μου, είναι κάτι το οποίο ή το αγαπάς και το κάνεις. Αν δεν το αγαπάς, δεν το κάνεις. Γιατί, όπως ξέρετε, ούτε οι μισθοί μας είναι αυτοί που παίρνανε παλιά. Και εγώ, ας πούμε, στη δουλειά μου έπαιρνα πολύ περισσότερα από ό,τι παίρνω ως αντιδήμαρχος τώρα. Να το πούμε και αυτό, γιατί κάποιοι θέλει πραγματικά ότι προσωπικό μεράκι, ακριβώς, αγάπη και σχεδιασμό για την πόλη που ζει ο καθένας, κύριε Κουκουράβα. Οπότε ξέρω τι θα πείτε, για τους μίσθους έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ναι. Το λένε και οι δημότες, οι πολίτες. Όχι μόνο για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, γενικά είναι ένα παράπονο που ακούγεται. Μα παίρνουν τόσα, είναι βολεμένοι στην καρέκλα, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο να πίνουν καφέ, να υπογράφουν και γεια σας. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς δεν είναι έτσι. Είναι, δημοσιοποιούνται στο διάβγεια οι μισθοδοσίες μας. Εγώ, ας πούμε, είναι περίπου στα μισά από ό,τι έπαιρνα ως ιδιώτης μηχανικός που δούλευα χρόνια σε εταιρείες και εργοτάξια. Επομένως το αγαπάς. Το πρωί, έτσι σε μια κουβέντα, μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος, είπε το εξής, ότι όταν είσαι ερωτευμένος πεθαίνεις με τον ερωτά σου. Οπότε
Έτσι κάπως είναι. Άμα δεν το αγαπάς, δεν το κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε μάθει ως λαός να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ναι. Δεν είναι όμως αυτό σωστό και δεν είναι και αυτή η λογική. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και φυσικά δεν εργαζόμαστε και δεν ασχολούμαστε με κάτι όλοι με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Ακριβώς. Φυσικά μαζί με τα χλωρά ξεκαίγονται και τα ξέρα. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, κύριε Κουκουράβα. Οπότε όταν όμως φτάνει η στιγμή της υπογραφής μιας σύμβασης, ναι, που εκεί νομίζω ξεχνιούνται όλα. Και τα 46 και τα 146 βήματα που έχουν προηγηθεί. Νιώθεις την ικανοποίηση και τη δημιουργία, όπως ας πούμε έχουμε τώρα ανερτημένα στο σύστημα του Υπουργείου προς δημοπράτηση και τα τρία έργα των ΣΒΑ και Οσονού που θα ανεβάσουμε προς δημοπράτηση και τις τρεις αποθήκες. Όταν φτάνει σε σημείο να πατήσεις το κουμπί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, γιατί είναι ηλεκτρονική οι διαγωνισμοί σύμφωνα με την νομοθεσία, όταν φτάνει εκεί να πατήσει το κουμπί και αυτό το έργο πλέον το έχει ανέβει, που λέμε εμείς στην δικιά μας την ορολογία, και έχει μια καταληκτική ημερομηνία όπως είναι τώρα και οι δύο αναπλάσεις των παραλίων αλλά και ο ποδηλατόδρομος με το δημοτικό πάρκινγκ. Αυτά μέχρι τέλη Ιουνίου θα έχουν όλα προσωρινό ανάδοχο και από εκεί και πέρα. Εκεί νιώθεις την ικανοποίηση, και η ικανοποίηση δεν είναι μόνο προσωπική, είναι και της υπηρεσίας, γιατί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παραδεκτό και από τη διαχειριστική αρχή, αλλά ακόμα και σε επίπεδο Υπουργείων, είναι η καλύτερη τεχνική υπηρεσία. Δεν θα πω της Ελλάδος, αλλά είναι σίγουρα από τις καλύτερες και καλύτερες στην Ανατολική Μακεδονία. Στην περιφερειά μας, αυτό είναι αλήθεια. Και φαίνεται από τις απορροφήσεις, βέβαια. Ναι, και προσφάτως μιλήσατε και με τον Δήμαρχο από κοινού για το ζήτημα της απορροφητικότητας, για το ζήτημα των αποθεματικών. Βεβαίως, κάνατε μια πολύ μεγάλη αναφορά και στα έργα που έχουν ενταχθεί, αλλά και σε αυτά όμως που δρομολογούνται με όριμες μελέτες και τι θα γίνει. Εγώ δεν θα μείνω σε όλα αυτά, γιατί τα έχουμε δείξει αναλυτικά μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Όμως πείτε μου, σε αυτόν τον ένα χρόνο, όταν κάτσατε την πρώτη φορά στο γραφείο σας και είπατε ότι αυτό το έργο πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουμε σε προτεραιότητα και να το δρομολογήσουμε, Ποιο ήταν και αν έγινε? Ήταν η πινακοθήκη. Ήταν ένα έργο το οποίο το παρέλαβα όταν από την αρχή. Να ρωτήσω γιατί. Γιατί είναι ένα κτίριο για μένα. Καταρχήν η Αλεξανδρούπολη στερείται ιστορικών κτιρίων. Είναι ένα κτίριο όχι τόσο ιστορικό όσον αφορά την όψη και την αρχιτεκτονική του, αλλά από εκεί στεγάστηκε η πρώτη τράπεζα της Ελλάδος, μεταγενέστερα έγινε η βιβλιοθήκη. Επομένως βάλαμε ένα στόχο με τον Δήμαρχο, γιατί όλα αυτά τα οραματιζόμαστε πάντα μαζί με τον Δήμαρχο. Και οι πρωτοβουλίες είναι δικές του. Καλή κατεύθυνση φυσικά από τον Δήμαρχο. Εννοείται. Ότι αυτό το κτίριο, μετά, εφόσον έχουμε αποκαταστήσει την βιβλιοθήκη μας στο καπνομάγαζο. Συγγνώμη τώρα, θα πω προς το παρόν από τον Δήμαρχο, γιατί με το νέο σύστημα δεν ξέρω από πού θα δίνεται. Α, καλά, ναι. Κλείνει η παρένθεση. Κλείνει η παρένθεση, ναι. Λοιπόν, οραματιστήκαμε ότι αυτό το κτίριο, σαν δημοτική περιουσία, πρέπει να αξιοποιηθεί. Και πώς θα αξιοποιηθεί? Εκεί πέρα ήρθε το Θρακικό Κέντρο και μας έκανε την πρόταση ότι έχει μια τεράστια συλλογή από πίνακες και ντόπιων αλλά και Ελλήνων ζωγράφων. Και ότι εκεί πέρα πρέπει να γίνει ένας χώρος ο οποίος να στεγαστούν αυτοί οι πίνακες, αλλά και ένας εκθεσιακός χώρος. Το βάλαμε μπρος με τους μηχανικούς μας, δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο και υπογράψαμε τη σύμβαση προχθές. Αλλά ακόμα και τα έργα των ΣΒΑ, τα οποία ήταν όλα σε επίπεδο προμελέτης, ώστε να αξιολογηθούν από την διαχειριστική αρχή, και τα 8,5 εκατομμύρια από 8,5 που είχαμε πάρει με την Καβάλα μαζί, ήταν σε επίπεδο προμελέτης. Όλα αυτά μέσα σε αυτό το χρόνο τρέξανε. Όπως βέβαια και το Λύκειο Φερών και τον Υπηαγωγείο ήταν επίσης σε στάδιο προμελέτης, που προχθές ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ένταξή τους και των δύο. Εντάξει, είμαι ικανοποιημένος και δεν θέλω να το. Δεν είμαι άνθρωπος που το πενεύομαι, αλλά καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι προσωπική δουλειά. Είναι το συναδέλφο μηχανικό. Ναι. Δεδομένων των οικονομικών συνθήκων, ναι, το τονίζω, η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης παράγει έργο, ναι, το προσπαθεί να το επικοινωνήσει το έργο το οποίο παράγει φυσικά και να το βάλει και σε μία δρομολόγηση, έτσι. Νομίζω ότι το είχα πει και με τον Δήμαρχο σε μία παλαιότερη συνέντευξη, ότι ξανατονίζω, παρά των οικονομικών δεδομένων, όλα αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας και με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις χρηματοδοτήσεις που δεν υπάρχουν, με τα μειωμένα κονδύλια στους ΟΤΑ, γίνεται έργο. Ναι, γίνεται και αυτό έργο. Είναι πολύ σημαντικό. Η Αλεξανδρούπολη, δεν θα βάλω ένα χρονικό ορίζοντα μεγάλο, από τους επόμενους τρεις μήνες θα είναι εργοτάξιο. Όλα αυτά τα έργα θα έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου τέλη καλοκαιριού, γιατί και μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μπορούμε να κάνουμε εργασίες στις παραλίες, λογικό, δεν θα διαταράξουμε. Ακόμα και να έχουμε ανάδοχο, δεν θα μπορούμε να διαταράξουμε, αλλά η Αλεξανδρούπολη θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Μόνο να πούμε ότι θα αναπλάσσεται το παραλιακό μέτωπο, θα γίνεται ο ποδηλατόδρομος, θα κατασκευάζονται δύο σχολικές στέγες, το Λύκειο Φερών και το πρώτο Υπηαγωγείο, συν όλα τα έργα τα μικρά, όχι μικρά βέβαια, όταν έχει 1,5 εκατομμύριο ασφαλτοστρώσεις. Καθόλου μικρό. Ναι, δεν είναι μικρά, ενώ τα έργα που είναι εκτός ΕΣΠΑ θα είναι ένα εργοτάξιο. Μάλιστα.
Κάποιοι νομίζουν ότι επειδή πάμε σε εκλογές, δυστυχώς δεν είναι αυτή η διαδικασία, είναι τέτοια, θα σας πω μόνο ένα ενδεικτικό. Τα σχολεία του ΚΕΓΕ δημοπρατήθηκαν 3/8 και υπογράψαμε σύμβαση προχθές. Αυτό είναι. Αυτή είναι μια διαδικασία δημοσίου έργου. Τώρα, πείτε μου και κάτι τελευταίο και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα των εκλογών. Ο κύριος Κουρλέτης είπε: όλα πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχουμε καμία ανατροπή. Οτιδήποτε, οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 19. Αυτό σημαίνει τι? Όταν θα ολοκληρώσετε λοιπόν την θητεία σας στην θέση της Αντιδημαρχίας, με ποιο έργο θα θέλατε πραγματικά να την κλείσετε αυτή την προσπάθειά σας? Ένα θέλω. Με την ολοκλήρωση των αποθηκών στον ΟΣΕ. Μάλιστα. Αυτό θα κλείσουμε. Αυτές. Πολύ σημαντικό έργο. Γενικά όλο το ΣΒΑ είναι πολύ σημαντικό και όταν θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί, θα μιλάμε πραγματικά για μια πολύ διαφορετική πόλη. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα, ούτε να το αντιληφθεί. Ακόμα και αν δει τα σχέδια, πάλι δεν μπορεί να το κατανοήσει στο 100%. Αλλά όταν το δούμε να γίνεται. Γι' αυτό και μια παρένθεση τελευταία. Λέω πάντα στο δημόσιο λόγο μου ότι αν δεν δούμε κάτι, να μην το κρίνουμε. Και πάντα είμαστε εδώ. Ένα έργο, ακόμα και στο στάδιο της κατασκευής, δέχεται τροποποίησης. Δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε κλειστά αυτιά. Δεν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δυσκολέψουμε τον Αλεξανδρουπολίτη. Και πάντα. Μα αυτό έχει φανεί. Πολλές παρεμβάσεις μετά από πιέσεις, παράπονα, προβλήματα που έχουν εκφράσει οι δημότες μας, τις έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουκουράβα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Το ποσό των 10,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρίτση, για τη χρηματοδότηση ανακατασκευής κτηρίων σε διάφορες περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Αυτή η ανακοίνωση αφορά και στον Δήμο της Αμοθράκης. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται χρηματοδότηση ύψους 10,1 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για κτίρια που υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιές και πλημμύρες. Συγκεκριμένα για την επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Δήμου Σαρονικού και του Δήμου Μαραθώνα, θα διατεθεί ποσό συνολικού ύψους 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον για την επισκευή πλημμυρόπληκτων κτιρίων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και στο Δήμο Σίμης, εγκρίνεται χρηματοδότηση ύψους 7,3 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ στα νησιά της Χίου, της Λέσβου και της Αμοθράκης. Για τη χρηματοδότηση των έργων, ο κύριος Χαρίτσης δήλωσε: ως ελάχιστη συμβολή μας στους συμπολίτες μας, προχωράμε στη χρηματοδότηση της ανακατασκευής κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από πλημμύρες και πυρκαγιές. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στα αιτήματα των τοπικών φορέων, προχωρώντας σε όλες τις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις και κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική πηγή, προκειμένου να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες που επλήγησαν. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει με όσους χρωστούν, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν προκειμένου να μην χάσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Άλλωστε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα συχνά ακούμε πότε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών και πότε για τον νόμο Κατσέλη Παύλα Σταθάκη, ο τροποποιημένος νόμος Κατσέλη, που εμπεριλαμβάνει μέσα και ρυθμίσεις, τροπολογίες του κυρίου Σταθάκη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε απόψε με την βοήθεια και τις πολύτιμες γνώσεις που διαθέτει η κυρία Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου, δικηγόρος από την Αλεξανδρούπολη, για να μας βοηθήσει λοιπόν και να μας ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο για το τι ακριβώς μπορούμε πια να κάνουμε, εφόσον υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, κάποιες ευκαιρίες. Κυρία Τσιρτσίδου, σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα είσαστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί, όπως είπα, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, όμως ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, θα πω εγώ, συζητάμε πάρα πολύ για τον εξοδικαστικό μηχανισμό αλλά και για τον νόμο Κατσέλη. Έχουμε και εμείς φιλοξενήσει πολλές φορές την κυρία Κατσέλη, προσπαθώντας να μας αναλύσει και η ίδια τα πλεονεκτήματα και τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει ανάγκη να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Όμως τώρα έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Δηλαδή, εγώ θα σας κάνω ερωτήσεις πολύ απλές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, όσο γίνεται πιο απλά, θα πω και πάλι, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε. Έχουμε λοιπόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, έχουμε και τον νόμο Κατσέλη Παύλα Σταθάκη. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ακούγονται πολλά, ποιος μπορεί να υπαχθεί στον εξοδικαστικό και ποιος μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μπορούν όλοι να υπαχθούν και στις δύο δυνατότητες ή όχι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, να ξεχωρίσει η διαδικασία αυτή, γιατί ο νόμος Κατσέλη, ως είναι γνωστό, ο 3869 του 2010, αφορά φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας, δηλαδή ιδιώτες. Όχι έμποροι, όχι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις. Συνεπώς, αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τους ανθρώπους που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι,
που δουλεύουν στο δημόσιο, ιδιώτες, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί σε αυτή τη διαδικασία να υπαχθεί κάποιος επιχειρηματίας. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις μικροεμπόρων, αλλά είναι εξαιρέσεις, δεν αφορά το κύριο αντικείμενο του νόμου. Η διαφορά του νόμου Κατσέλη με τον αρχικό νόμο, δηλαδή μετά την τροποποίηση του Σταθάκη, είναι ότι πλέον μπορεί να ρυθμιστούν και τα χρέη πέρα από των τραπεζών και του δημοσίου. Δηλαδή κάποιο νοικοκυριό το οποίο χρωστάει τόσο στις τράπεζες όσο και στην εφορία, το τελωνείο, στο νοτάιο, οτιδήποτε, ή σε κάποιον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί πλέον να υποβάλει ένα αίτημα στο δικαστήριο συμπεριλαμβανομένου και αυτών των οφειλών. Άρα λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρο και κατανοητό αυτό που λέτε. Στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη μόνο ο ιδιώτης, κατά γενική έτσι ομολογία, τώρα για τις εξαιρέσεις δεν θα τις πιάσουμε, αλλά σε γενικές γραμμές ο ιδιώτης. Στον εξωδικαστικό λοιπόν μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν οι επιχειρηματίες. Όσοι τέλος πάντων διαθέτουν κάποια επιχείρηση, έχουν κάποιο κατάστημα. Συγκεκριμένα μπορούμε να αναφέρουμε το εξής: όσοι έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή όσοι άνθρωποι είναι έμποροι, έτσι, κατά την ερμηνεία του φορολογικού δικαίου, και οι επιχειρήσεις φυσικά, γιατί αυτοί έχουν τέτοιο εμπορικό σκοπό. Μάλιστα. Τώρα, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Όσον αφορά λοιπόν στο κομμάτι Κατσέλη Σταθάκη, η διαδικασία για να υπαχθεί κάποιος σε αυτήν την προοπτική είναι δύσκολη ή εύκολη, γιατί και εκεί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί ο καθένας που ενδιαφέρεται στο δικηγόρο του, να εξετάσει την περίπτωση του εκείνη τη στιγμή, να δει αν έχει τις προϋποθέσεις, έτσι, και αν συμφέρει αυτή η διαδικασία. Συνήθως είναι πολύ συμφέρουσα η διαδικασία όταν έχουμε μία κατοικία, την οποία ζητούμε να εξαιρέσουμε από την ρευστοποίηση, δηλαδή να τη διασώσουμε. Είναι μια δυνατότητα που δίνει ο νόμος μέχρι 31 12 του 2018. Ναι, γιατί όσοι, μετά δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά. Και όσοι τέλος πάντων έχουν αυτό το θέμα θα μπορούσαν να το σκεφτούν μόνο μέχρι τις 31 12 του 2018. Υποβάλλει στην αίτηση το αίτημα στο δικαστήριο και από εκεί πέρα γίνεται μια κανονική δικαστική διαδικασία. Η οποία διαρκεί πολύ. Η οποία διαρκεί. Με την εμπειρία που έχετε. Ναι, εξαρτάται. Πλέον όχι τόσο πολύ όσο παλιότερα. Νομίζω ότι είναι μέσα στα λογικά πλαίσια η διαδικασία αυτή. Σε κάθε περίπτωση προστατεύεται από καταδιωκτικά μέτρα. Είναι προστατευμένο το σπίτι του όσο διαρκεί η διαδικασία. Και αν έχει τις προϋποθέσεις και αποδείξει την υπερχρέωσή του χωρίς δόλο, μπορεί και να περικοπεί το χρέος του και να διασώσει την πρώτη κατοικία του. Προσφάτως φιλοξενήσαμε παράδειγμα από την Κρήτη, ζευγαριού, το οποίο υπάχθηκε στο νόμο Κατσέλη και είχε μία διαγραφή ενός χρέου κοντά στο 96%, κύριε Τσιρτσίδου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πραγματικά, αν συντρέχουν όλοι εκείνοι οι αντικειμενικοί λόγοι, τότε το δικαστήριο πραγματικά μπορεί να κρίνει και να σου δώσει την ευκαιρία και την ανακούφιση να πας λίγο παρακάτω τη ζωή σου. Οπότε αυτό το λέω για να μην πτωηθεί κάποιος που μας ακούει. Τον κόπο να το εξετάσει σαν πιθανότητα. Αν δεν έχει άλλη επιλογή. Άρα λοιπόν, τώρα, επειδή είπαμε στην κουβέντα μας έχει πει πάρα πολύ και το γεγονός της διάσωσης της πρώτης κατοικίας, αφορά κυρίως τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις, ας το κοιτάξουν, ας το τρέξουν. Ας το διερευνήσουν, μήπως είναι κάτι που θα τους εξυπηρετήσει και θα τους βοηθήσει. Με τη βοήθεια όμως κάποιου ειδικού, μπορεί κάποιος αυτή τη διαδικασία να την κάνει μόνος του? Όχι. Επειδή είναι δικαστική διαδικασία, θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο. Για να συγκεντρώσει όμως όλα εκείνα τα χαρτιά, τα έγγραφα, θα χρειαστεί πάλι τη συνδρομή κάποιου ανθρώπου. Ούτως ή άλλως ξεκινάς από το δικηγόρο, ο οποίος θα σε κατευθύνει. Αναγκαστικά. Ναι, για να σου πει αν πρέπει ή δεν πρέπει να την κάνεις η διαδικασία και αν πρέπει, τι θα πρέπει να προσκομίσεις. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, για τον οποίο επίσης έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Προσφάτως ήταν εδώ και ο κύριος Κουρμούς, ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο οποίος μας είπε ότι ναι, μεν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την αρπάξουν όσοι μπορούν να την αρπάξουν. Αλλά από την άλλη, όμως, παρατηρείται μια καθυστέρηση στην έγκριση των αιτήσεων και στην όλη, αν θέλετε, διαδικασία που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει. Έχουν υποβληθεί πολλές χιλιάδες αιτήσεις, αλλά έχουν εγκριθεί μόνο δεκάδες, θα πω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι που ισχύει ο 4469 του 2017, είναι ένας νόμος ο οποίος αφορά, όπως είπαμε, τους εμπόρους, φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα και τις επιχειρήσεις, για χρέη τα οποία είναι πάνω από 20.000 ευρώ, έτσι, και για χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 12 του 2016. Καταρχάς να πούμε αυτό. Η διαδικασία γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής που έχει η Γενική Γραμματεία, και εδώ πάλι
αν και δεν εμπλέκεται δικαστήριο, είναι απαραίτητη συνδρομή ενός νομικού και ενός φοροτεχνικού. Δηλαδή, αν και λένε ότι μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να την κάνει χωρίς δικηγόρο και λογιστή, αυτή η διαδικασία. Μόνο αν διαθέτει τις γνώσεις. Ναι, θα πω εγώ. Και πάλι, επειδή χρειάζεται μια έκθεση βιωσιμότητας της επιχείρησης, έχει μια αρκετά μεγάλη γραφειοκρατία. Αν ξεπεράσει αυτό το στάδιο, το οποίο με τη βοήθεια των ειδικών μπορείς να το κάνεις και φτάσεις να μπεις, να οριστείς συντονιστής, ο οποίος θα σε φέρει σε επαφή με τους πιστωτές, με τις τράπεζες, με το δημόσιο, οτιδήποτε. Ο συντονιστής είναι ο λεγόμενος διαμεσολαβητής, ναι, που όλοι εμείς καταλαβαίνουμε εγώ, και γνωρίζουμε. Ναι, ναι. Αυτός είναι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, γιατί ο διαμεσολαβητής και η διαμεσολάβηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό ως θεσμός. Ο συντονιστής της διαδικασίας, έτσι αναφέρεται και κάποια στιγμή στον νόμο. Και εφόσον γίνει μία σύμβαση και καταλήξουν σε μία συμφωνία οι πιστωτές και ο ετών μαζί με τη διαδικασία που έχει κάνει, ρυθμίζει συνολικά όλες τις οφειλές του. Είναι δηλαδή ένα από τα θετικά που έχει αυτή η διαδικασία, ότι δεν είναι επιλεκτική η ρύθμιση των οφειλών. Είναι συνολική. Είναι συνολική. Το ύψος των οφειλών είναι από 20.000 και πάνω. Από 20.000 ναι, και πάνω. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου λίγο, πέρα από το γεγονός, όπως μας επισημάνατε, ότι θα χρειαστεί βοήθεια κάποιου ανθρώπου που ξέρει και γνωρίζει, ναι, από την δική μας την περιοχή και την ευρύτερη λίγο, από τις γνώσεις που έχετε, από την πληροφόρηση που ενδεχομένως να έχετε λάβει, υπάρχει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον? Δηλαδή, θέλω υπάρχει να δω συνδυαστικά με αυτό που, ναι, που είπε ο κ. Κουρμούς. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ναι, αλλά κάπου δυσκολεύει το πράγμα όσον αφορά στην υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και μεγάλο ζήτημα και μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία έχει μια δυνατότητα, τέλος, να παραμείνει βιώσιμη, εάν μπορέσει και ρυθμίσει τα χρέη της συνολικά, σίγουρα έχει τις δυνατότητες να συνεχίσει να δραστηριοποιείται. Εάν το κάνει επιλεκτικά, σίγουρα κάποιος θα τη σταματήσει από την δραστηριότητά της. Όποιος υποβάλλει μία φορά τα χαρτιά του, τα εγγραφά του στον εξοδικαστικό, έχει τη δυνατότητα, αν απορριφθεί για κάποιο λόγο, να τα ξαναυποβάλει? Όχι. Είναι μία φορά η δυνατότητα αυτή που δίνει ο νόμος. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη η αίτηση και τα στάδια δηλαδή να είναι προσεκτικά, γιατί σε πετάει το σύστημα απ' έξω. Είναι απορριπτική η απόφαση μετά και δεν μπορείς να κάνεις. Ο ρόλος του συντονιστή, λοιπόν, μπορεί να είναι σημαντικός, δηλαδή να βοηθήσει. Ο συντονιστής φέρνει σε επαφή τον οφειλέτη με τους πιστωτές και προσπαθεί να κάνει μία, να διευκολύνει τη διαδικασία και ακόμη και να χρειαστεί να συναντηθούν, να προκαλέσει και μια συνάντηση σε περίπτωση που φτάσουν σε αυτό το σημείο οι διαπραγματεύσεις. Για μένα σημαντικότερο είναι οι σύμβουλοι του ετούντα, οι οποίοι θα τον έχουν προετοιμάσει, θα έχουν κάνει. Πώς τον κατευθύνουν. Ναι. Και πολύ σημαντική είναι η έκθεση βιωσιμότητας επιχείρησης. Από εκεί θα εξαρτηθούν πάρα τα πάντα πολλά. Ναι. Πείτε μου και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τις 120 δόσεις, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί, ναι, διάφορα. Οι 120 δόσεις, ποιους αφορά? Θα σας πω. Επειδή πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση, οι 120 δόσεις αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν υπόκειται σε δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Είναι οι επαγγελματίες. Μάλιστα. Είναι οι λογιστές, οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι οδοντίατροι, ακόμη και οι αγρότες που αυτή δεν είναι. Έχουν μια τρίτη προοπτική, λοιπόν. Ναι, Κατσέλη, εξοδικαστικός, ναι, 120 δόσεις. Ναι, οι οποίοι έχουν, αφορά μόνο οφειλές προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Και από τη στιγμή που έχουν οφειλές μόνο προς αυτούς, δηλαδή και οι οποίες δεν είναι πάνω από 50.000, μπορούν να μπουν στην διαδικασία αυτή των 120 δόσεων ηλεκτρονικά πάλι με μια πλατφόρμα, αυτοματοποιημένη, πιο απλοποιημένη από την άλλη τη διαδικασία του εξοδικαστικού. Δεν χρειάζεται απαραίτητα και την έκθεση βιωσιμότητας για να το κάνει κανείς αυτό. Και μπορεί, βέβαια, αφορά και φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα που έχουν κυρίως οφειλές προς το δημόσιο μέχρι τις 31/12 του 2016, χωρίς να χρωστάνε σε άλλους οφειλέτες. Δηλαδή, είναι μια πιο εύκολη, απλή διαδικασία, αλλά οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Όχι συγκεκριμένες, μόνο αν αφορά χρέη προς το δημόσιο. Και γίνεται μια προσπάθεια, όπως ξέρω από το αρμόδιο Υπουργείο, στις 120 δόσεις να ενταχθούν και οι μηχανικοί. Και οι είναι ένα αίτημά τους. Και μάλιστα ζητείται και να αυξηθεί το ποσό, δηλαδή 50.000 να ανεβούν σε ένα όριο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε λίγο όλα αυτά που ακούμε από διάφορες πηγές. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σύγχυση, ναι, γιατί στην προσπάθεια του καθενός να βρει μια λύση, να σωθεί, να μην χάσει την περιουσία του, το σπίτι,
σπίτι, την επιχείρησή του, εκεί γίνεται και το μπέρδεμα. Με τη συμβουλή του ειδικού όμως και την ανάλογη κατεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω, μας λέτε, κυρία Τσιρτσίδου, να μην χάνει κάποιος το κουράγιο του, να μην τα παρατάει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εάν υπάρχει η γενική εικόνα της επιχείρησης του, του φυσικού προσώπου θέλει να ρυθμίσει ή να λύσει κάποια από τα θέματα του, νομίζω ότι με τη συμβολή ενός ειδικού θα βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος. Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, αλλά ο κατάλληλος τρόπος με τον οποίο θα την προσεγγίσει και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση για να μπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, το ερώτημα το αρχικό μου και με αυτό θα ολοκληρώσουμε είναι λίγο άτοπο που ακούγεται και από τους δημοσιογράφους, από τους συνάδελφους. Και εγώ ήδη το έχω κάνει πολλές φορές. Ή εξοδικαστικός ή νόμος Κατσέλη. Ναι. Δεν είναι για όλους. Όχι. Έτσι είναι συγκεκριμένες οι κατηγορίες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση, κυρία Τσιρτσίδου. Έτσι απλά κατανοητά για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί δεν έχουμε όλες τις νομικές γνώσεις για να αντιλαμβανόμαστε το πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο που παρουσιάζονται πολλές φορές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Στη Θράκη και συγκεκριμένα στο Δημότυχο πραγματοποιείται το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Το συνέδριο γίνεται σήμερα, ξεκίνησε, θα ολοκληρωθεί αύριο με σύνθημα «Αλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουμε τον κόσμο». Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να δούμε τι μας είπε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο ο κύριος Παναγιώτης Ζητάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης και Ειδικός Γραμματέας Αποκεντρωμένων και Παραμεθόριων Περιοχών του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων. Ο παλμός χτυπάει στο Δημότυχο. Δήμαρχοι, αντιπροσωπείς δημαρχιακών αρχών, φορείς, κόμματα, φορείς υγείας, όλοι βρίσκονται στο Δημότυχο προκειμένου να παρουσιάσουν τις εργασίες ενός έτους που κάνανε στους δήμους τους και να στοχεύσουμε αργότερα τι θα κάνουμε στο επόμενο χρόνο, τι θα παρουσιάσουμε στο επόμενο συνέδριο. Επομένως, πάρα πολλοί θα είναι οι ομιλητές από δημαρχίες. Τι προγράμματα είχαν κάνει αυτό το χρονικό διάστημα, θα μας τα παρουσιάσουν. Θα δούμε αν αυτά τα προγράμματα είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Και ο στόχος ο δικός μας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για την πρόληψη. Σκοπός μας είναι η πρόληψη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα υγείας τα οποία δεν τα δίνουμε σημασία ενώ πρέπει. Παραδείγματος χάρη, εμείς σαν Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο με τον πρόεδρό μας τον Γιώργο τον Πατούλη έχουμε εστιάσει σε 7 βασικά θέματα υγείας. Είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, είναι τραχύλου μήτρας της γυναίκας, μαστού της γυναίκας, προστάτη του άνδρα, μελάνωμα και κάτι άλλα, καρδιοαναπνευστικά νοσήματα κτλ. Τα οποία έχουμε επικεντρώσει τη σημασία μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει και τα ΚΕΠ υγείας όπως σας είχαμε πει και ήδη σε πολλούς δήμους άρχισαν να υλοποιούνται αυτά. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγγένεια στο Δημότυχο, έτσι. Και στο Δημότυχο, ναι. Λοιπόν, και με αυτό το σκοπό θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους κατοίκους των πόλεων, των δημοτών μας, προκειμένου να τρέξουν, να πάνε στους γιατρούς τους και να κάνουν την πρόληψη αυτών των νοσημάτων που σας είπα προηγουμένως. Διότι έχει απεδειχθεί μέχρι στιγμής όσοι έχουν πάει, πολλούς από αυτούς έχουν βρεθεί αυτά τα νοσήματα να είναι αρνητικά. Με αποτέλεσμα θέλουμε εμείς να θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε με αυτό τον κόσμο για την πρόληψη της υγείας τους. Το Εθνικό Δημοτικό Δίκτυο δεν ασχολείται αποκλειστικά ως προς το θέμα της υγείας του ανθρώπου. Ασχολείται με την όλη κατάσταση των πόλεων, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ευχάριστη, πιο βιώσιμη τη ζωή των κατοίκων, των δημοτών δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, πώς μπορούμε να έχουμε μια παιδική χαρά για να παίζουν τα παιδιά ευχάριστα. Πώς μπορούμε να έχουμε έναν δρόμο με παγκάκια προκειμένου να κάθονται οι γέροι και να ξεκουράζονται. Πώς μπορούμε να κάνουμε αρχιτεκτονική των πόλεων τέτοια ούτως ώστε να είναι ευχάριστη στους κατοίκους. Όλα αυτά τα θέματα. Επομένως δεν είναι κάθε αυτού πάνε στο γιατρό και δες τι έχεις. Αλλά όλα αυτά ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Παραδείγματος χάρη πώς μπορούμε να κάνουμε τον τουρισμό καλύτερο, ελκυστικό. Και όλα αυτά τα θέματα είναι που ασχολούμαστε εμείς στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Ας περάσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.